Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε παράκ, το Πνεύμα της Αληθείας, του Πανταχού, παρών και τα πάντα πληρών, της αγρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ενθέ και σκήνος εν ημίν, και χάρης εν ημάς, το βάσης υπηγήδος, και σώσον καταθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Θα αρχίσουμε κάτω. Και πάλι επανερχόμαστε στη Θεία Κυρά Αποκάλυψη. Μία μικρή εισαγωγή μέσα από τον ερμηνευτή της Αποκαλύψεως και στη συνέχεια την ανάγνωση του κειμένου. Θα αναγνώσουμε και θα σχολιάσουμε το ένατο κεφάλαιο από την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ο ερμηνευτής, κύριος Τρεμπέλας, που γράφει μερικά σχόλια αναφερόμενα στο ένατο κεφάλαιο, γράφει τα παρακάτω. Αναστατώσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες, στις οποίες κοινωνίες εισβάλλει κάποια πνευματική επιδημία, προελεύσεως διαβολικής, που γεννάει στις ψυχές των ασφραγίστων αγωνία και μίασμα μελαγχολίας αφορήτου, που σπρώγνει αυτή η μελαγχολία τους ανθρώπους μέχρι και την αυτοκτονία. Αυτά ακολουθούν στο σάλπισμα της πέμπτης σάλπιγος από πλευράς αγγέλου. Στο ίδιο κεφάλαιο μέσα κάνει αναφορά ο Άγιος Ιωάννης και για ακρίδες. Δεν είναι αισθητές όμως, αλλά πρέπει να τις πάρουμε στο μυαλό μας με κάποια ερμηνεία αλληγορική, γιατί πρόκειται για δυνάμεις σατανικές. Και η επίδραση σε αυτών των ακρίδων και η πληγή που θα προξενήσουν οι ακρίδες αυτές θα είναι ένα είδος δαιμονοληψίας και αιμαρωσίας πονηρής, στην οποία ο μαμονισμός, οι κοινωνικές ανατροπές, οι συγκρούσεις των ανθρωπίνων παθών δημιουργούν κατάσταση αφόρητη. Μιλάει στο κεφάλαιο αυτό για ένα σάλπισμα που κάνει ο Άγγελος έκτος στη σειρά, λέει, και ακολουθούν μετά το σάλπισμα οι επιδρομές και εισβολές βαρβάρων, ξένων προερχομένων. Οι βάρβαροι αυτοί που θα κάνουν τις επιδρομές θα είναι από την Ανατολή και θα σκορπίζουν στο πέρασμά τους αυτές οι εισβολές των βαρβάρων ερείπια και αναστροφές. Και οι πληγές αυτές αναφέρονται σε ορισμένη εποχή. Έχουν όμως αυτές οι πληγές
και σαν σημάδι αναφοράς κάθε εποχή. Εκείνο που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη το κεφάλαιο το 9 είναι ότι αυτές οι επιδρομές θα γενικευθούν, θα απλωθούν σε πολλά μέρη της γης. Όμως, όλα αυτά τα φαινόμενα, που ασφαλώς είναι φαινόμενα που τα προπονεί ο Αντίχριστος, έχουν και το τέλος τους. Γιατί οριστικά θα θριαβεύσει στο τέλος το Ευαγγέλιο και θα επικρατήσει η Βασιλεία του Θεού. Αυτά είναι τα σχόλια που μας δίνει ο αείμνηστος κύριος Τρεμπέλας. Να δούμε τώρα τι γράφει ο Άγιος Ιωάννης σχετικά με αυτά που αναφέραμε περιληπτικά. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδα αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα εις την γη και δόθη αυτό η κλής του φρέατος της Αβύσσου. Να δούμε και την ερμηνεία και το συζητάμε στη συνέχεια και μαζί. Και ο πέμπτος άγγελος, να έρθουμε να κάνουμε μια αναφορά σε προηγούμενα. Εκεί είδε ο Άγιος Ιωάννης στο όραμά του στην Πάτμο να σαλπίζουν άγγελοι στον ουρανό. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, εδώ στη σειρά είναι ο πέμπτος. Όταν λοιπόν εσάλπισε ως πέμπτος άγγελος, γράφει ο Άγιος Ιωάννης, είδα το σατανά σαν άλλο αστέρα να έχει πέσει από τον ουρανό στη γη και δόθηκε σε αυτόν το κλειδί και η άδεια να ανοίξει το πηγάδι του σκοτεινού τόπου όπου ήσαν κλειδωμένοι οι δαίμονες. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, ο Άγιος Ιωάννης χαρακτηρίζει τον νεοσφόρο σαν αστέρι. Κοιτάξτε, ήτανε αστέρι ο διάβολος. Ο νεοσφόρος που λέμε ήταν ένας από τους πρώτους αγγέλους, αξιωματούχος της δέκατης στρατιάς, όχι της ενάτης στρατιάς. Καλύπτεται η δεκάτη. Ναι, της δεκάτης στρατιάς. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Της δεκάτης στρατιάς. Έχουμε νέα, όταν γεμίσει η δεκάτη έχουμε τέλος του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, ήταν αρχηγός. Και ο Κύριος μας ο ίδιος γράφει το Ευαγγέλιο μέσα ότι είπε «Είδα το σατανά ως αστέρα πεσόντα εκ του ουρανού να πέφτει σαν αστέρι από τον ουρανό». Άλλωστε
μπορούσε να δημιουργήσει ο Θεός να βγει από τα χέρια του κάτι άλλο που να μην είναι φως. Οι άγγελοι γενικά είναι φώτα όλοι που παίρνουν το φως από το πρώτο φως, από την Αγία Τριάδα. Και εδώ ο Άγιος Ιωάννης μαζί με τον Κύριο λοιπόν συμφωνούν, γράφει και γράφει «Τον είδα να έχει πέσει από τον ουρανό στη γη», όπως ακριβώς και συμβαίνει. «Και δόθηκε σε αυτόν το κλειδί του φρέατος, του πηγαδιού της αβύσσου». Με άλλα λόγια, ο διάβολος είχε και έχει μέχρι και τώρα την εξουσία να κυβερνάει όσους πηγαίνουν στον Άδη, στην κόλαση θα λέγαμε αλλιώς. Εκεί είναι το βασίλειό του και πουθενά αλλού. Εδόθη λέει η εξουσία. Το δόθηκε η εξουσία από την Παναγία Τριάδα, από μονάχος του, τέρμα, είναι αδιανόητο να καταλάβουμε ότι έχει κάποια εξουσία ο διάβολος. Εδώ όμως χρειάζεται λίγη προσοχή, γιατί ακούμε πολλούς να λένε «έχει δύναμη ο διάβολος» και να το τονίζουν σαν να θέλουν να πούν ότι δεν μπορούμε εμείς να τον πολεμήσουμε. Έτσι. Αυτό είναι λάθος. Γιατί του δίνουμε εμείς την εξουσία, του δίνουμε τα δικαιώματα. Τη δύναμη. Όχι τη δύναμη, τα δικαιώματα. Και περνάει μέσα και μας αλωνίζει την ψυχή. Με τη χάρη και με τη δύναμη του Θεού και με την προσευχή και με όλα όσα μας διαθέτει, όσα μέσα διαθέτει η Εκκλησία μας, είναι εντελώς αδύνατος. Είναι φίδι χωρίς να έχει δόντια. Μάλιστα λένε οι πατέρες Εκκλησίας ότι είναι κουτός τις πιο πολλές φορές ο διάβολος. Αποκαλύπτει σε μας βέβαια που δεν έχουμε καταλάβει την αμαρτία καλά καλά, είναι άγνωστο αυτό που θα πω. Στους πατέρες όμως πασίγνωστο. Ήδη οι πατέρες λένε ότι είναι πολύ ανόητος ο διάβολος. Αποκαλύπτει μηχανήματα δικά του, πονηριές δηλαδή, που ένα μικρό παιδάκι δεν σε έλεγε. Παναβάλλω, είναι ανόητος ο διάβολος. Ας το λέμε πονηρό και παμίχανο. Πονηρός είναι, έξυπνος δεν είναι. Γιατί η πονηρία καταστρέφει τον άνθρωπο. Ναι, κακός δηλαδή. Ακριβώς. Κακός. Η εξυπνάδα είναι ταπεινοφροσύνη στον άνθρωπο. Το να είσαι έξυπνος. Μην ξεχνάμε όμως ότι όσο πονηρός κι αν είναι ο διάβολος, δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν περιπτώσεις που στην πονηρία τον περνάμε εμείς, το διάβολο. Μας πότισε.
και μας δίνει αυτές τις πονηρίες και είμαστε δεμένοι, μας έχει δέσει. Και αυτός έχει αποκαλύψει ότι τον ξεπερνάμε στις μηχανές που έχουν στο μυαλό μέσα, στις σκέψεις, στις πονηρές. Ναι. Τώρα δεν είναι της παρούσης στιγμής. Ναι, ξεφεύγω. Η αποκαλύψη, όχι, μέσα στο θέμα είναι. Η αποκαλύψη σε ένα πατέρα της Εκκλησίας ότι αυτό που έκανε το πνευματικό παιδί σου αυτό, μια πονηριά, εγώ δεν την ήξερα, γιατί είπε το πνευματικό παιδί, με βάλω διάβολο την κάνω. Και ο διάβολος ακούστηκε αυτομάτως και λέει, πρώτη φορά το βλέπω, από εκεί το έμαθα εγώ, από εκείνον τον άνθρωπο. Ακριβώς. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, έπεσε στη γη σαν αστραπή, σαν αστέρι, αστραπή λέει ο Κύριος, η είδο του σατανά, ως αστραπή πεσόντα εκ του ουρανού. Και εδώ ο Άγιος Ιωάννης λέει ότι σαν αστέρι και μάλιστα πρώτου μεγέθους έπεσε από τον ουρανό και ίνιξε το φρέαρ της αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος, ως καπνός καμίνου και ομέλης. Να δούμε τι έκανε με το κλειδί που του έδωσε ο Κύριος. Και άνοιξε, λέγει, το πηγάδι της αβύσσου και βγήκαν από το πηγάδι πλήθος πνευμάτων πονηρών που ήταν σαν καπνός μεγάλου καμινιού. Και σκοτίστηκε ο ήλιος και ο αέρας από το καπνό του πηγαδιού. Τόσο πολύ και πυκνή στο πλήθος ήσαν εξορμήσαντες από την άβυσσο δαίμονες. Άρα εδώ μαθαίνουμε ότι έπεσε ένα από τον ουρανό, κλείστηκαν όμως την άβυσσο και χρειάστηκε να παραχωρήσει το δικαίωμα ο Θεός στο μεγάλο διάβολο να ανοίξει το πηγάδι της αβύσσου για να βγουν άπειρα πλήθη δαιμόνων. Εδώ τους παριστάνει τόσο πολλούς ώστε να καλύπτουν και το φως του ηλίου ακόμα, να σκοτεινιάζει ο ήλιος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες στην γη και δόθη αυτές εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπιοί της γης. Και όταν το σύννεφο αυτό του καπνού άρχισε να απλώνει, βγήκαν στη γη ακρίδες. Όχι σαν εκείνες τις ηλικίες που βλέπουμε εμείς. Και δόθηκε κατά θεία παραχώρηση εξουσία σε αυτές τις ακρίδες κακοποιά σαν αυτοί που έχουν οι σκορπιοί της γης. Όπως ήσαν αυτές οι ακρίδες πνευματικά όντα. Δηλαδή ήταν αυτές οι ακρίδες πνεύματα ήσαν. Σατανικές δυνάμεις και είχαν δύναμη πνευματική και ερέθη αυτές η να μη αδικήσουσι το χόρτο της γης ουδε παν χλωρών ουδε παν δένδρων η μη τους ανθρώπους ήτινες ουκ έχουν στη σφραγίδα, τη σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Και υπόθηκε σε αυτές τις δυνάμεις σατανικές που είχαν το σχήμα της ακρίδας
να μην βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κάθε πράσινο φυτό, ούτε κάθε δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν στα μέτωπά τους τη σφραγίδα του Θεού. Εδώ στεκόμαστε, μας λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Μία που έχει σφραγίδα από το Θεό και άλλη που δεν έχουν σφραγίδα. Πνευματική σφραγίδα. Δεν το ξεχνάμε, πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε. Μετά την βάπτιση ο ιερέας παίρνει το Άγιο Μύρο, φωνάζει δυνατά σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Και λίγη προσοχή. Βεβαίως το νήπιο που βαπτίζεται είναι άγγελος μετά τη βάπτιση. Όμως κυλάνε τα χρόνια και το νήπιο γίνεται νέος, γίνεται μεσήλικας, γίνεται γέρος. Εάν εκείνος που είναι σφραγισμένος μένει αδιάφορος στις δωρεές που πήρε από το Άγιο Πνεύμα, εντελώς αδιάφορος, και δεν έχει καμία επαφή και επικοινωνία με τις δωρεές που πήρε, τι και αν πήρε τη σφραγίδα. Η σφραγίδα έχει τη δύναμη όταν εκείνος που βαπτίζεται συνεχίζει τον αγώνα. Γιατί βλέπετε ο ιερέας όταν βαπτίζει τι κάνει. Παίρνει λαδάκι και σταυρώνει το παιδί πίσω μπρος τα πόδια δεξιά και αριστερά, όπως κάνουν αυτοί που παλεύουν. Αλήφονται με λάδι για να γλιστράει ο ένας από τον άλλον. Έτσι και εδώ η εκκλησία μας. Συμβολικά με λάδι αλήφη είναι ένας πνευματικός παρεστής ο Νεοφώτιστος, και από εκεί και πέρα αρχίζει τον αγώνα αντίον του πειρασμού. Παλεύει με τον πειρασμό. Αν λοιπόν δεν παλεύει, γιατί δεν έχει σχέση με τις ωραίες που πήρε στη συνέχεια, τότε μεταπίπτει και αυτός σε χειρότερη μοίρα στη θέση των ασφράγιστων. Έχει σφραγίδα, δεν θέλει σφραγίδα. Αλλά επειδή τη τιμή που του έκανε ο Θεός δεν την υπολόγισε, είναι μεγαλύτερη τιμωρία από εκείνο που δεν πήρε καθόλου σφραγίδα. Έχουμε λοιπόν σφραγισμένους που δεν τους πειράζει ο διάβολος. Είμαστε σφραγισμένοι όλοι μας. Φτάνει το σημείο του Σταυρού και ο αγώνας μας, ο πνευματικός, που δεν πρέπει να λείπει, και η προσευχή μας και όλα τα όπλα που μας έχει δώσει ο Κύριος, ώστε να μην μας εγγίζει τίποτα. Λέει ο Δαβίδ στον 90ο ψαλμό, 90, για εκείνους που έχουν τον Κύριο, ότι τον πολεμούν χιλιάδες. Και συνέχεια, πεσείτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς. Θα πέφτουν εδώ, παριστάνει τον πολεμιστή πάνω σε ένα ύψωμα, θα πούμε έτσι, να πολεμάει τις ακρίδες αυτές που είναι εδώ μέσα, τα πονηρά πνεύματα, και να βλέπει ορατά. Να πέφτουν, λέει, μπροστά του χιλιάδες και μιλιάδες από αυτές τις πνευματικές σατανικές ακρίδες και να μην του κάνουν τίποτα. Να πέφτουν, λέει. Άρα, ο πειρασμός είναι αδύναμος.
τελείωσε. Δεν έχει δύναμη επάνω μας. Μόνον ενοχλεί εκείνους που λένε πέρασε και κάθισε. Είναι κατσαμπέκος. Με τα έργα μας τον καλούνε. Εμείς τον φωνάζουμε. Εμείς τον φωνάζουμε. Μάλιστα. Και το φωνάζω και το λέω ότι και αν κοιτάξτε εδώ πέρα, επί των μετόπων αυτών η σφραγίδα. Η σφραγίδα είναι στα μέτωπά μας. Εδώ σφράγισε ο ιερέας. Τελείωσε. Είμαστε εσφραγισμένοι. Και δεν έχει δώσει εδώ την εικόνα χωρίς νόημα ότι είναι σκορπιός που κεντάει ο πειρασμός. Μακάρι δεν είναι σκορπιός σαν εκείνος που κεντάει και έχει δηλητήριο έτσι υλικό. Τον πατάς και τον λέω. Ναι. Αλλά που δεν είναι σκορπιός τέτοιος, αλλά είναι σκορπιός που δηλητηριάζει την ψυχή. Μάλιστα. Διάβαζα στον Άγιο Ιωάννη τον Νικόδημο. Και όσο και να το διαβάσω, είναι χάρισμα κι αυτό για να το καταλάβει κανείς. Το διάβασα, το ξαναδιάβασα, Τι διάβασα? Ότι μία αμαρτία είναι ένα άπειρο κακό. Ένα άπειρο κακό. Άπειρο σημαίνει δεν χωράει πουθενά. Έχει, η συμφορά του είναι ανυπολόγιστη. Μόνο μία αμαρτία είναι ένα άπειρο κακό. Λέω Χριστέ μου. Πόσο μεγάλη πρέπει να είναι. Ναι, το σκέφτομαι και το πράγμα. Γιατί το καταλαβαίνω, λέω. Τόσο πολύ ανέστος είμαι. Ειλικρινά μιλάω. Πώς θα το έχω διαβάσει 10 φορές. Και Κώστα, λέω, πρέπει να γονατίσεις, να κλάψεις, να κάνεις. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, ουδενός δέδικα. Δεν φοβήθηκα τίποτα. Ημί παρά μόνο την αμαρτία. Εγώ έτσι βλέπω τον εαυτό μου. Να μην χαμπαρίζω τι εστί αμαρτία. Αυτή την αμαρτία λοιπόν την βάζει σαν δηλητήριο ο σκορπιός όταν μας δαγκώνει ο διάβολος. Και αυτό είναι σκορπιό εδώ πέρα. Μάλιστα. Και συνεχίζει. Εδόθη αυτές ή να μη αποκτήνωσιν αυτούς αλλά να βασανιστώσει μήνας πέντε. Για να το προσέξουμε αυτό. Σε αυτές τις ακρίδες που είναι πνευματικές δόθηκε η άδεια, δεν δόθηκε η άδεια να τους φωνεύσουν. Αλλά μόνο να τους βασανίσουν μήνας πέντε. Αυτό σημαίνει πιο απλά. Οι πέντε μήνες είναι χρόνος συμβολικός. Δεν είναι ακριβώς πέντε μήνες, αλλά είναι συμβολικός χρόνος. Ένα χρονικό διάστημα περιορισμένο. Και ο βασανισμός και η ψυχική ταλαιπωρία και οδηγή των ανθρώπων αυτών θα είναι σαν το σωματικό πόνο που προκαλεί ο σκορπιός όταν χτυπήσει άνθρωπο με το δηλητηριώδες κεντρί του. Επαναλαμβάνω ότι θα βασανιστούν ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα οι μη έχοντες στα μέτωπα τη σφραγίδα. Αυτοί που δεν έχουν τη σφραγίδα στα μέτωπα. Και θα είναι ο πόνος εσωτερικός. Γιατί λέει για εσωτερικός, γιατί ο εσωτερικός είναι χειρότερος από τον εξωτερικό. Δεν ξέρω αν εσύ έχετε περάσει κάνα πόνο, κάνα πρόβλημα μεγάλο που να έχει πόνο
και μέσα να σε κάνει να περπατάς και να βουλιάζει με στη γη όταν περπατάς, είναι τρεις χειρότερος από τον πόνο το σωματικό. Τρεις χειρότερος. Έτσι, τέτοιο πόνο θα δημιουργεί στις ψυχές. Και εν τις ημέρες εκείνες, κατά τις ημέρες εκείνες που οι σκορπιοί αυτοί, οι σατανάδες, θα κεντήσουν τους ασφράγιστους, θα ζητήσουν οι άνθρωποι το θάνατο και ουμή ευρύσους είναι αυτόν. Θα ζητήσουν να πεθάνουν. Αλλά δεν θα βρουν το θάνατο. Εδώ μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ γνωστό. Σκοτώνει ο Κάιν τον Άβελ. Έχισε το αίμα. Το αδελφού του. Και ακούστηκε η φωνή του Θεού να ζητάει απολογία. Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Και εδώ η απόκριση είναι: μήπως ήμουνα εγώ φύλακας να το φυλάξω που είναι? Εδώ είναι θρασιτάτη απάντηση στη φωνή που είχε βάλει ο Θεός με τη συνείδηση. Γιατί δεν είναι το δυνατόν ο Κάιν να δει το Θεό με τα μάτια της φωνιάς προς Θεού. Είχε βυτέψει εδώ ο Θεός τη φωνή του και Κύριος πρέπει και στραγγαλίζει τη φωνή. Δεν μου χρειάζεσαι. Οπότε ακούστηκε η φωνή. Το αίμα του Κάιν βοά. Ισότα Κυρίου Σαββαώθ. Φωνάζει στα αυτιά του Κυρίου των δυνάμεων, των αγγελικών δυνάμεων, όλων των δυνάμεων. Ζήτησε ο Κάιν να τον θανατώσει ο Κύριος. Όχι, του απαντάει, δεν θα πεθάνεις, αλλά θα είσαι πάνω στη γη, στένων, αναστενάζοντας και τρέμων. Και θα τρέμεις σαν τα φύλλα τα φθινοπορεινά. Έτσι θα ζήσεις πάνω στη γη. Και εδώ βλέπουμε εδώ και ζητήσουσι το θάνατον οι άνθρωποι, οι ασφράγιστοι και ουμή ευρύσουσιν αυτό και δεν θα το βρουν. Σε τι κατάσταση ζει ο σημερινός άνθρωπος, το ερώτημα. Σε τι κατάσταση ζει? Δεν ζει σε μια κατάσταση φρικτή, αγωνίας και φόβου. Μήπως δεν συλλογίζεται το άπλωμα εκείνο του πολέμου που είχε ανοίξει την Ανατολή? Είναι, επαναλαμβάνω, ακριβώς ο Κάιν, η σύγχρονη κοινωνία σαν τον Κάιν. Αλλά στενάζει σίγουρα και τρέμει σίγουρα. Αυτά τα δυνάμεις πως έχουν και εδώ. Να φέρουμε και τον Κύριό μας εδώ προς τα μάτια μας τώρα. Για να μην είμαστε κι εμείς σαν τον Ιωνά που κοιμότανε και ροχάλιζε. Έχουμε υπόψη μας το περιστατικό. Πέφτει ένας πύργος στα αεροσόλυμα στην εποχή του Κυρίου, πλακώνει ένα αριθμό Ισραηλιτών. Και ο Κύριος, μετά το γεγονός αυτό, φώναξε στους Ισραηλίτες. Κούνησε τα ενία. Τα ενία.
τους πλάκωσε αυτούς. Όχι ότι ήσαν αυτοί χειρότεροι από εσάς. Αλλά για να βάλετε μυαλό εσείς. Αυτό είπε ο Κύριος. Αυτό πιο απλά σημαίνει. Δεν δηλώνει η κακία του κόσμου εκεί στην Ανατολή που γίνεται ο πόλεμος και σκοτώνονται σοριδώνει άνθρωποι από βρέφη μέχρι και γέροντες προς Θεού, εάν ήσαν έστω ένας αριθμός σεβαστός, ας πω έτσι, τη λέξη αυτή, που να είχε τη δύναμη τη θεία στα χέρια, θα μπορούσε να αποτραπεί ο πόλεμος και από εκεί, αλλά η σαπίλα έχει προχωρήσει. Η σαπίλα έχει προχωρήσει. Κύριε, εάν είναι 40 στα Σόδωμα και στα Γόμορα, θα δραστρέψεις? Όχι. Εάν είναι 20, όχι. Εάν είναι 10, όχι. Και έφτασε να είναι μετρημένη. Λέει πάλι ο Κύριος, όπου ή τα πτώματα, εκεί και αετοί. Αυτό ξέρετε σημαίνει απλά. Ο αετός πάει και πέφτει που υπάρχουν ψωφίμια πτώματα. Και το γεράκι εκείνο που λέγεται πόλεμος, όπου είναι πτώματα, μα άνθρωποι θα πείτε είμαστε. Μα όταν είσαι σάρκα σκέτη, έστω και ότι ζεις, αλλά είσαι σάπια, όχι από αρρώστιες, αλλά από διαφθορά. Εάν κατοικεί μέσα εδώ, στο σώμα του ανθρώπινων, πέρα για πέρα ο διάβολος, σάρκα είσαι. Και τότε έρχονται οι αετοί. Έρχεται ο πόλεμος, να φύγει σάρκα, γιατί είπε ο Κύριός μας, ου μη καταμείνει το πνεύμα μου, δεν θα αφήσω το πνεύμα μου το Άγιον στη γενιά αυτή, τότε που έγινε η καταστροφή του κατακλυσμού, δια το είναι αυτού σάρκας, γιατί είναι σαρκική. Λοιπόν, δεν συνέβη ο κατακλυσμός επειδή ήταν αυτοί και μόνο οι κακοί, και εμείς να έχουμε το νου μας, γιατί το κακό δεν έχει σύνορα χρόνου ούτε και τόπου, έχει απλωθεί. Και επιθυμήσουσι να αποθανεί και φεύξετε από αυτόν ο θάνατος. Και θα επιθυμούν, λέει, να πεθάνουν τις ημέρες εκείνες που θα συμβαίνουν τα κακά αυτά και θα φεύγει, θα απομακρύνεται από αυτούς ο θάνατος. Και τα ομοιώματα των ακρίδων όμοια ύπης ετοιμασμένης εις πόλεμον. Και επί τα σκεφαλάς αυτών ως στέφανη όμοι χρυσίο και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. Για να δούμε, μας δίνει την εικόνα των ακρίδων όπως τις είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο όραμά του. Και η φοβερή μορφή των δαιμονικών και κακοποιών αυτών όντων και ο τρομερός πνευματικός οπλισμός τους είναι όχι μόνο τρομακτικά και επιβλητικά αλλά και δελεαστικά. Ομοιάζουν προς άλογα που έχουν ετοιμαστεί για πόλεμο και πάνω στα κεφάλια τους σαν στεφάνια έχουν που μοιάζουν με χρυσάφι και τα πρόσωπά τους σαν πρόσωπα ανθρώπων. Εδώ μας δίνει μια εικόνα για εκείνες τις ακρίδες που είναι τερατόμορφες. Τις παρουσιάζει με άλογα,
στο σώμα με πρόσωπο ανθρώπου στο κεφάλι και με δύναμη πολύ μεγάλη που προξενεί κακό στους ανθρώπους. Και είχαν τρίχας ως τρίχας γυναικών και οι οδόντες αυτών ως λεόντων ήσαν. Και είχαν θώρακα σιδηρέλιους και η φωνή των πτερήγων αυτών ως φωνή αρμάτων ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον. Και είχαν στήθη που έμοιαζαν με σιδηρένια, με σιδηρένιους θώρακας και ο κρότος στα φτερά τους σαν κρότος πολλών δαιμονικών πολεμικών αμαξών με πολλά άλογα που τρέχουν για να λάβουν μέρος στη μάχη. Και έχουσι ουράς ομοίας με σκορπιούς και κεντριά στις ουρές αυτών όπου έχουν και το διητήριο για να δικήσουν τους ανθρώπους για μήνες πέντε. Έχουν βασιλιά αυτές οι ακρίδες βέβαια, έτσι, και αρχηγών επικεφαλίστων των πονηρών άγγελων της Αβύσσου, αυτόν που είδαμε προηγουμένως να έχει τα κηδιά του Άδη, αυτός είναι ο βασιλιάς όλων αυτών των πονηρών όντων που παρουσιάζει εδώ με ακρίδες. Όνομα αυτό εβραϊστή Αβαδόν, το όνομά τους είναι εβραϊκή λέξη, ονομάζεται Αβαδόν, που στην ελληνική γλώσσα σημαίνει καταστροφέας. Καταστροφέας. Η ουέ η μία απήρθεν. Η δου έρχεται έτη δύο ουέ με τα ταύτα. Να το εξηγήσουμε. Μετά τη δράση που θα κάνουν τα δαιμονικά αυτά όντα, η βασανιστική πληγή η πρώτη θα δημιουργήσει μια πληγή πάνω στη γη, στους ανθρώπους, που λέγεται, παραλαμβάνω, η πληγή αυτή η πρώτη ονομάζεται ουέ, δηλαδή αλίμονο το ουέ. Τέτοια θα είναι η πληγή μεγάλη που για να δώσει το φρικτό περιεχόμενό της την ονόμασε ουέ, αλίμονο. Γιατί ιδού έρχονται ύστερα ακόμη δύο ουέ. Έρχονται δύο ακόμα πληγές μεγάλες που και αυτές με το όνομα ουέ τις ονομάζει. Είναι αυτός, είπαμε, το περιεχόμενο της πέμπτης σάλπιγγας και μετά που σάλπιξε ο άγγελος και είδαμε, το παραλαμβάνουμε για να έχουμε στο μυαλό μας ζωντανή την εικόνα, να πέφτει από τον ουρανό ο αίος φόρος σαν μεγάλο αστέρι, να έχει λάβει, να του έχει δοθεί η άδεια από το Θεό να προξενήσει κακό. Να φέρουμε στο μυαλό μας λίγο τον Ιώβ. Και εκεί τον βλέπουμε τον διάβολο να ζητάει άδεια. Από το Θεό. Δώσε μου, του λέει του Κυρίου, άδεια να δείξω καλά ότι η τόση μεγάλη αγάπη που σου έχει είναι επειδή του έχεις δώσει όλα τα αγαθά και παιδιά και ζώα και τα πάντα. Απλούτιο. Ναι. Και του λέει ο Κύριος, πήγαινε, την ψυχή δεν την πειράξεις. Και πάρε τα όλα. Και εκεί άδεια πήρε, επαναλαμβάνω, με άδεια κάνει τι κάνει.
και προσοχή, να μην ξεγελιόμαστε, γιατί θα έρθει και ο άλλος, ο επιτίδιος, να μας πει, άρα αφού το έδωσε άδεια ο Θεός, εγώ δεν έχω ευθύνη. Άρα ο Θεός στο τέλος τέλος είναι και κακός. Θα του βγάλουν και κακό το Θεό εδώ πέρα. Τα δόγματα. Ναι, κακό το Θεό. Δεν είναι έτσι. Ο διάβολος, επαναλαμβάνουμε, όλους εκείνους που αγαπούν το Θεό, δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Μόνο εκείνους που δεν αγαπούν το Θεό. Προσευχή και σταυρώνται τελείως. Ο Παύλος το φωνάζει. Της αγαπώσει το Θεό, σε εκείνους που αγαπάνε το Θεό, πάντα όλα στη ζωή έχουν μια πορεία προς το αγαθό. Πάντα συνεργεί εις αγαθό. Πάντα συνεργεί εις αγαθό. Όλα βοηθάνε για να προχωρήσει ο άνθρωπος στο καλό. Μόνο όμως για εκείνον που αγαπάει τον Θεό. Μία προσπάθεια δεν κάτσε κάνει ο Θεός. Δεύτερη προσπάθεια για να το πλησιάσουμε 20 κάνει ο Θεός. Αυτό θέλει ο Θεός. Την πρόθεσή μας και το ένα βηματάκι σαν το μικρό παιδί. Και από εκεί πέρα τα άλλα βηματάκια κρατάει το χεράκι ο Θεός για να περπατήσουμε. Έτσι είναι. Δεν είναι αλλιώς, ο διάβολος δεν έχει δύναμη. Εμείς τη δίνουμε. Θα κάνει κάποια στιγμή και τώρα κάνει αυτός που έπεσε από ψηλά με το τάγμα του και τώρα κάνει κακό. Αλλά εδώ μιλάει για ειδικούς 5 μήνες που το κακό θα είναι φρικτό. Η πληγή θα είναι μεγάλη. Τόση μεγάλη, μάλιστα αναφέρει 3 πληγές με το όνομα ουέ, ουέ, ουέ. Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Να φέρω την εικόνα που δίνει ο Κύριος ή την εικόνα που θα δούμε από την πρώτη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδος. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Ο νυμφίος, ο Χριστός έρχεται. Και μακάριος ο δούλος όν ευρύσει γρηγορούντα. Και ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που θα είναι ξύπνιος. Συνέχεια λέγει, ανάξιος δε πάλι, ο νευρίσι ραθυμούντα. Αυτούς τους ραθυμούντες θα τους δούμε, τους τεμπένιδες δηλαδή, τους αδιάφορους, που κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, θα τους δούμε να λένε ο κόσμος θα καταστρέφεται, θα καίγεται, θα διαλύεται, μη με ενοχλείς, τα πράγματα πάνε καλά. Δυστυχώς τα πράγματα με τι μάτια να τα δούνε. Τα μάτια του κακού. Το κακό κοιμίζει νεκρόνι. Νεκρόνι, ολοκληρωτικά νεκρόνι. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης δίνει την εικόνα ζωντανότατη. Μας λέει, είναι σκορπιός ο διάβολος. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ιδού δίδομη την δύναμη, σας δίνω τη δύναμη, του πατίνε για να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων.
να πατάτε πάνω στα φίδια και στους σκορπιούς. Και δεν ωραίοι τα φίδια που περπατάνε, ούτε τους σκορπιούς που υπάρχουν, αλλά εννοεί στη συνέχεια και πάσαν την δύναμη του νεκρού, του εχθρού, και σε κάθε δύναμη σατανική. Δεν υπάρχει περίπτωση να του λέμε δώσε μην σήμερον, δώσε μας Κύριε πνευματική δύναμη, τον εαυτό σου με άλλα λόγια, και να μας το δώσει. Είναι αυτό αδιανόητο. Το δίνει και ξέρει πως το δίνει. Εμείς θα ζητάμε, ο Κύριος θα μας δυναμώνει. Να μην προσθέσω τίποτα άλλο παραπάνω, να πείτε κι εσείς κάτι. Κάποιο λόγο να έχετε κι εσείς. Ό,τι θέλετε, πέστε. Φέρτε μια εικόνα από τα σημερινά που ζούμε γεγονότα και κάθε σημερινά και κοιτάξτε πάνω στη γραφή από τη μελέτη που κάναμε. Βλέπετε να είναι μια εικόνα τέτοια ο σύγχρονος κόσμος. Και είναι το θέμα όλο. Όταν βαπτιστήκαμε εμείς, η ηλικία μας, μας έβαλαν μια σφραγίδα εδώ άραγε. Σε όλο τον κόσμο. Αμαλίμονο, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Ασφράγιστο σου δεις. Ασφράγιστο σου δεις. Εντάξει τότε. Τώρα ερμηνεύω εγώ την περίπτωση του Φρέωτος που έφυγε, ο δέκατος. Ναι. Ο Αιωσφόρος. Ναι. Ο παντοδύναμος και ο δημιουργός της κοινωνικής όλης, ναι, είχε ετοιμάσει και είχε κλείσει τους άγγελους, τους βοηθούς του στο πηγάδι. Ναι. Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Ναι, όχι το ερμηνεύεις, έτσι είναι. Και αφού διαφόρησε και ήθελε να γίνει εισάξιος με τον δημιουργό του, μάλιστα, του δίνει το κλειδί και του λέει κατέβα κάτω, εκεί σου έχω και τους υπαλλήλους. Εκεί κάτω τι είναι? Το πηγάδι, φρέατο. Τι είναι? Στη γη. Σκοτάδι. Το σκοτάδι. Σκοτάδι, πέρα για πέρα. Γι' αυτό πήρε το κλειδί και άνοιξε για να καταπολεμήσει τα άλλα τα 9 τάγματα. Έτσι το βλέπω εγώ. Διότι είναι το 10ο τάγμα ο Εσφόρος. Και από αυτή τη στιγμή του έδωσε την άδεια να κατέβει κάτω. Και του λέει εκεί είναι η θέση σου. Εκεί είναι η παντοτήνη του. Και όχι εδώ πάνω που είμαστε εμείς. Όχι. Αφού του έδωσε την άδεια αυτή, άνοιξε το φρέ και πέρασε χιλιάδες όπως λέει, χιλιάδες. Δεν σκοτίστηκε. Αλλά δεν είναι όμως περισσότεροι από τα 9 τάγματα των αγγέλων, είναι το 1/10. Το 1/10. Συνεπώς, γι' αυτό προσπαθεί με πάσα θυσία να κάνει το κακό. Αλλά το κακό εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Το κακό που μας δίνει, δυστυχώς, τα μάτια μας και το μυαλό μας, μας ευχαριστεί. Γιατί μας δίνει πλούτη, μας δίνει εγωισμό. Μας δίνει κατά να πολεμήσει τον αδελφό μας. Τον εαυτό μας. Μα στην ουσία, τον εαυτό μας βλάπτουμε. Και από τη στιγμή που δεν ευχαριστούμε τον Κύριο, που μας έκανε ομοιός του. Εμείς θα είμαστε. Αντί να πούμε ευχαριστώ στον αδελφό μας, διότι βλέποντας τον αδελφό, τον εαυτό μου δεν τον βλέπω. Δυστυχώς. Βλέπω εσάς. Βλέπω τον συναδελφό μου. Βλέπω τον Χριστό. Και όμως τον πολεμάω με κάθε, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου για να φανώ εγώ ή πλουσιότερος ή εξυπνότερος από αυτόν. Και όμως είναι πολύ φτωχό στο μυαλό, στο πνεύμα. Τι να τα κάνω εγώ τα πλούτη όταν είμαι πάνθρωπος στο πνεύμα. Πνευματικά είμαστε πολύ 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 χαμηλά. Πάρα πολύ. Τώρα με τον πόλεμο που γίνεται εκεί. Mm-hmm. Βλέπουμε στις τηλεοράσεις ότι κάνουν παγκόσμιες διαδηλώσεις. Σε όλο τον κόσμο. Εάν αυτός όλος ο πλήθος κάνει προσευχές προς το Θεό, θα σταματούσε ο πόλεμος. Αμέσως. Δυστυχώς. Αμέσως. Μας βάζει, ποιοι μας βάζουν τώρα. Δεν πάμε με πνευματική διαδήλωση να παρακαλέσουμε το Θεό να σταματήσει τον πόλεμο αυτό, αλλά μας δώνουν πάλι για τα συμφέροντα ορισμένων πάλι ανθρώπων. Ναι, όλα αυτά είναι βαρτά. Μάλιστα. Σωστά υπόθηκε πέρα για πέρα και ο πατήρ Ανάργυρος στην Θεία Πάνω είπε αυτό που πες και εσύ τώρα εσύ.
και το οποίο και εγώ περνάω από το μυαλό μου. Αν αυτοί όλοι γονάτιζαν σπίτι ή στην εκκλησία για να αποτραπεί ο πόλεμος, δεν θα είχε γίνει κιόλας. Μα και εκεί στις διαδηλώσεις που είναι τόσες χιλιάδες, που είναι και εκεί να πέσουν να γονατίζουν, πάλι ο ίδιος χώρος. Δεν χρειάζεται, λέει, τόπος και χρόνος για να κάνεις την προσευχή σου. Όχι. Αρκεί να την πεις με την ψυχή σου, με το πρέπει να δεχτείς δηλαδή τα λάθη σου. Ναι. Να πεις, ήμαρτον Κύριε, συγχώρησόν με, ελέησόν με, αμάρτησα. Να προσευχθείς για τους αδελφούς να τους κάνεις. Αλλά δυστυχώς πάνε εκεί πέρα και διαδέρουν και σκοτώνουν στον άλλον πάλι. Θα ήθελα, Βασίλειε, να δούμε και λίγο παρακάτω, για να κλειστεί η ώρα, δεν έχει κλείσει η ώρα ακόμα. Δεν κάνω χρήση του επιτιμίου, 20 λεπτά παραπάνω. Όχι. Λοιπόν. Τους κύριους. Ναι, ρωτάω. Όχι. Δεν κάνω, δεν κάνω. Την ώρα ακριβώς. Αν έχουν οι οικονομικές υποχρεώσεις. Ναι, ναι, σύμφωνοι, το πάγω έτσι. Το πάγω έτσι. Θέλω να δούμε, να δείτε, μήπως, για να δούμε λιγάκι, προσέξτε τώρα. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και ήκουσα φωνή μία εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου, του Χριστού, του ενώπιον του Θεού. Να το ερμηνεύσω λίγο. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και άκουσα μία φωνή που βγήκε από τα τέσσερα άκρα, έχει τέσσερις άκρες, του θυσιαστηρίου που είναι μπροστά στο Θεό. Ο οποίος Θεός έλεγε στον έκτον άγγελο που είχε τη σάλπιγγα, λύσε τους τέσσερις αγγέλους, τους δεμένους επί το ποταμό το μεγάλο Εφράτη. Μήπως μυρίζει τίποτα από εκεί αυτό το πράγμα, αυτό το διαβάζω. Λέει, σύ που έχεις τη σάλπιγγα, λύσε τους τέσσερις κακοποιούς αγγέλους που είναι δεμένοι πλησίον του μεγάλου ποταμού Εφράτη. Και ελήθησαν οι τέσσερις άγγελοι, οι ετοιμασμένοι στην ώραν και την ημέρα και το μήνα και το χρόνο, η να αποκτήνωση το τρίτο των ανθρώπων. Με άλλα λόγια λέει ότι έδωσε εντολή να λυθούν τέσσερις σατανικές δυνάμεις. Ποιες είναι τέσσερις? Κύριος ξέρει εδώ, είναι πολύ... Και αυτοί ήταν δεμένοι, λέει, και λυθήκανε ετοιμασμένοι. Ετοιμασμένοι. Και στην ώρα και στην ημέρα και στο μήνα και στο έτος για να φωνεύσουν το 1/3 των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ύπου, 2 μυριάδες, λέει, μυριάδων, συμβολικός αριθμός, ύπουσα των αριθμών αυτών. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Τα υπόλοιπα, είναι αλλά πώς το διάβασα, επειδή τα γεγονότα είναι ακριβώς στην περιοχή αυτή. Ομοιάζουν. Στην εποχή μια έχουν ομοιότητα, αν είναι βέβαια έτσι εδώ η γραφή να αναφέρεται στις ημέρες μας, δεν ξέρω αν είναι, αυτό είναι προφητεία πάντως. Η προφητεία αυτή, το πότε, μας είναι άγνωστο. Α, μόνο ο Κύριος τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Ναι, μα και του, συγγνώμη, για του πατήρ Παΐσιος, δεν το λέει αυτό τα 2 μυριάδες. Θα περάσουν τον Εφράτη με τα πόδια. Δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Τα έχω τα έμπλια του. Και εγώ έχω διαβάσει, αλλά δεν θυμάμαι. Είναι το τελευταίο μάλλον. Ο πατήρ Παΐσιος είχε πει, είχα πάει με τον κύριο πρόφε εγώ, να κάνει επίσκεψη και μας είπε επιλέξει ότι και την πόλη θα μας δώσουν μετά από κάτι τέτοια γεγονότα. Τα γράφει μέσα τώρα, πότε θα είναι αυτά δεν ξέρουμε. Ας είναι ο Θεός μαζί μας, ας μας φωτίσει. Μια παραβολή, μια φαντάς τώρα. Να σε αγαπάω, να σου δώσω τα πάντα και η ψυχή σου να με μισεί. Πόσο, τι βάρος θα έχεις κατόπιν. Δηλαδή, ο Θεός, ο Χριστός που μας αγαπάει τόσο πολύ και τον ευρίζουμε, τον λαστιμάμε και κάνουμε του πονηρού τα έργα. Πόσο ανάποδα πάμε. Ανάποδα. Συμφοριασμένα πάμε. Συμφοριασμένα πάμε. Γι' αυτό να μας ελύσει τώρα, γιατί μας συγχώρεσε. Τίποτα άλλο παραπάνω. Μια φορά μας συγχώρεσε. Πάντα συγχώρεσε. Τώρα χρειάζεται να μας ελύσει ο Θεός. Για να μπορέσει ο Κύριος μας
να μας δώσει άφεση. Άφεση. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο Υιός ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέργειση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλύτερα από την άλλη φορά. Κύριε, κύριε, θα αναδώ.